Χαιρετίζουμε από το Φοιτητικό Σύλλογο Τοπογράφων τη μεγάλη σημερινή μας συγκέντρωση εδώ στο κέντρο των Αθηνών, που εκατοντάδες φοιτητές και μαθητές το έχουν κατακλείσει, στέλνοντας σαφές μήνυμα πως δεν ανεχόμαστε άλλο την κατάσταση μέσα στα σχολιά και τα πανεπιστήμια μας. Δεν ανεχόμαστε άλλο υποχρηματοδότηση να βάζει καθημερινά εμπόδια στις σπουδές μας. Δεν ανέχονται άλλο οι μαθητές να αναρωτιούνται για πόσο ακόμα θα λείπουν οι μαθητές από τα σχολιά τους, πώς θα περάσει ο χειμώνας. Κάνουμε ξεκάθαρο πως μόνη μας επιλογή είναι ο οργανωμένος αγώνας. Γι' αυτό λοιπόν και έτσι θα συνεχίσουμε όπως κάνουμε εδώ πέρα σήμερα. Από τους φοιτητικούς συλλόγους και από αυτό το βήμα βέβαια θα θέλαμε να δείξουμε την αλληλεγγύη, τη συμπαράστασή μας και να ευχηθούμε περαστικά στον συνάδελφό μας από την νομική Θεσσαλονίκης, που πριν λίγες μέρες, εξαιτίας της απαράδεκτης κατάστασης που διαμορφώνεται σε όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, επειδή δεν μπορούσε να χωρέσει στο αμφιθέατρό του να κάνει μάθημα, έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο. Τέτοιες εικόνες μας γεμίζουν με αγανάκτηση, με οργή, παράλληλα όμως συναγωνίστρες και συναγωνιστές μας γεμίζουν με πείσμα να συνεχίσουμε τον αγώνα κόντρα σε όλους αυτούς που έχουν φέρει το Πανεπιστήμιο στη σημερινή κατάσταση, με την υποχρηματοδότηση, με ελλείψεις σε καθηγητές, υποδομές κτλ. Κτλ. Το έχουμε καλά στο μυαλό μας. Όπως συνεχίζουμε μαζί με τα αδέρφια μας τους μαθητές, όπως κάνουμε και εδώ πέρα σήμερα, έτσι θα συνεχίσουμε. Ήδη από το Σεπτέμβρη έχουμε σηκώσει μεγάλους αγώνες στα πανεπιστήμια μας. Ήμασταν σπήλες για να εμποδίσουμε την πανεπιστημιακή αστυνομία, κατεβήκαμε στους δρόμους, στηρίξαμε τον αγώνα των εστιακών φοιτητών, που σήμερα βρίσκονται εδώ πέρα στο πλευρό μας. Βρίσκονται οι νέες εστίες του Πολυτεχνείου, η Φοιτητική Εστία Αθηνών, η ΦΕΠΑ, για να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους κτλ. Κτλ. Τους το κάνουμε λοιπόν ξεκάθαρο προς τη σημερινή κυβέρνηση, προς όλους τους προηγούμενους που έχουν διαμορφώσει τη σημερινή ασφιχτική κατάσταση, πως δεν τα παρατάμε, πως θα μας βρουν μπροστά τους, πως συνεχίζουμε τον αγώνα, πως κλιμακώνουμε με ενημέρωση μέσα στα αμφιθέατρα, μέσα στα σχολεία, πως 9 Νοέμβρη θα είμαστε στο δρόμο μαζί με τους εργαζόμενους γονείς μας, μαζί με όλους αυτούς που σηκώνουν ύψος αντίστασης κόντρα σε εργοδοσία και κυβέρνηση, και όπως λέει και το πανό της συντονιστικής πάνω, τα καλύτερα για μας έρχονται, τα χειρότερα για αυτούς έρχονται, γιατί θα τους κάνουμε να βαράνε παλαμάκια στους αγώνες μας. Ευχαριστούμε. Είμαστε μαθητές και μαθήτριες στα σχολεία της Αθήνας. Η 12χρονη θύμα κατά εξακολούθηση βιασμού, κακοποίησης και εκπόρνευσης είναι μία από εμάς. Εμείς δεν θα ξεχάσουμε. Όταν τα φώτα της δημοσιότητας κλείσουν για το θέμα, θα σταματήσει να πουλάει, γιατί για αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μέχρι και τις φωτογραφίες του παιδιού δεν διστάζουν να δημοσιεύσουν, και πάμε παρακάτω. Θα αγωνιστούμε μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς μας, δίπλα στο λαό της περιοχής. Το θύμα να στηριχθεί ολόπλευρα, αλλά και να τιμωρηθούν οι ένοχοι έτσι όπως πρέπει. Να βγουν όλα στο φως, τα ονόματα και οι ευθύνες όλων όσων εμπλέκονται. Ειδικά αν υποδειχθεί ότι είναι κύκλωμα βιασμού και εκπόνευσης παιδιών. Σήμερα η 12χρονη, αύριο θα μπορούσε να είναι κάποιο άλλο παιδί. Αυτή είναι η όμοια αλήθεια. Ένα θύμα εμπορίου ανθρώπων, όπου ένα στα τρία θύματα είναι παιδιά. Ένα παιδί από τα 4.500 παιδιά στην Ελλάδα που δεν συνεχίζουν κάθε χρόνο από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Ένα παιδί που από τα 15 δουλεύει και με τον νόμο όλων των Υπουργείων Παιδείας. Ένα παιδί που αντιμετωπίζει βία ή άσχημες καταστάσεις στο σπίτι του, παραδείγματος χάρη εξαρτήσεις από ναρκωτικά και αλκοόλ. Αλλά δεν βρίσκει πουθενά να απευθυνθεί. Σε κανένα σχολείο της χώρας μας δεν υπάρχουν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί. Ένα ακόμα παιδί που στο σπίτι του πεινάει και κρυώνει, όπου δεν έχει κανένα όνειρο για τη ζωή και για το μέλλον, γιατί δεν στηρίζεται από πουθενά και βρίσκεται ευάλωτο από κάθε είδους τέρατα. Ξέρουμε ότι στον κόσμο σας τα πάντα πουλούνται και αγοράζονται. Έτσι μας μαθαίνουν και από το σχολείο ακόμα. Εμείς όμως έχουμε άλλες αξίες και ιδανικά. Και αυτά, όπως λέει το σύνθημά μας, δεν ξεπουλούνται. Με αλληλεγγύη, συλλογικότητα και φιλία είμαστε ο ένας για τον άλλον. Εμείς όμως, σας το λέμε, θα σπάσουμε τον τζαμπουκά σε οποιοδήποτε θελήσει να κάνει κακό σε συμμαθητή και συμμαθήτριά μας.
Δεν θα αφήσουμε καμία μόνη και κανέναν μόνο. Διεκδικούμε πρόσληψη ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και σχολικών γιατρών σε όλα τα σχολεία για να μπορούμε να απευθυνόμαστε και να στηριζόμαστε ολόπλευρα. Λειτουργία κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών παντού, στις γειτονιές και στις πόλεις μας. Ενημερωτικά προγράμματα για την πρόληψη του φαινομένου της βίας κατά των παιδιών και ειδικά των γυναικών σε σχολεία, σε χώρους αθλητισμού, πολιτισμού και από το κράτος του Υπουργείου Παιδείας. Εδώ και τώρα, δωρεάν γεύμα ή σνακ και σε γυμνάσια και λύκεια. Κανένα παιδί να μην πεινάσει. Σε όλα τα σχολεία της περιοχής, από αύριο και κάθε μέρα, γράφουμε ένα σύνθημα στον πίνακα. Στους τοίχους, κρεμάμε ένα πανό. Δείχνουμε πως είμαστε δίπλα στο θύμα με κάθε τρόπο και αγωνιζόμαστε να μην υπάρξει ποτέ ξανά κάποιο άλλο παιδί θύμα. Οι μαθητές του Πειραιά χαιρετίζουν τη σημερινή συγκέντρωση φοιτητών και μαθητών. Φέτος με το πρώτο κουδούνι συνεχίζουμε συλλογικά σε κάθε τάξη και σχολείο τον αγώνα μας για όσα μας θερούν, για όσα έχουμε ανάγκη. Σε αυτόν τον αγώνα χρειάζεται και θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τους μπράβους του άδικου συστήματος, να ξεριζώσουμε τα αυγά του φιδιού, να απομονώσουμε το ρατσιστικό μίσος και το φασιστικό δηλητήριο. Γνωρίζουμε ότι παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις που έστειλαν στη φυλακή την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, ο φασισμός δεν θα πεθάνει όσο παραμένουν οι αιτίες που τον γεννούν. Το σάπιο σύστημα τον θρέφει διότι τον χρειάζεται να τραβουκίζει όποιον πάει κόντρα στην αδικία, σηκώνει το κεφάλι του και διεκδικεί. Γι' αυτό τους αποφυλακίζουν σήμερα έναν-έναν, γι' αυτό τους έριξαν στα μαρακά. Γι' αυτό δεν καταδικάστηκαν παρά μονάχα για ελάχιστα από τα εγκλήματά τους. Γι' αυτό οι Ναζί ίδρυσαν νέα κόμματα, συνεχίζουν ανενόχλητοι την προσπάθεια να επηρεάσουν μαθητές στις γειτονιές μας. Από το Πειραιά μέχρι τη Σταυρούπολη και σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίσαμε τους φασίστες και θα το ξανακάνουμε. Δεν θα περάσει το τυφλό μίσος, το παραμύθι ότι για όλα τα στραβά του κόσμου φταίνε οι βασανισμένοι που ξεσπιτώνονται από τη φωτόχεια ή τον πόλεμο. Όπως για τα μαύρα χάλια του σχολείου μας, δεν φταίνει οι μετανάστες μαθητές μας. Έτσι συμβαίνει σε όλη την κοινωνία. Δεν έφεραν οι πρόσφυγες στην ακρίβεια ούτε την υποχρηματοδότηση των σχολείων μας, ούτε η τράπεζα θεμάτων σε όλο το Λύκειο, ούτε εμποδίζουν τις προσλήψεις καθηγητών. Δεν θα περάσει η προπαγάνδα του φόβου και του μίσους. Εμείς το έχουμε κάνει ξεκάθαρο και το ξαναλέμε. Δεν ξεχωρίζουμε τους συμμαθητές μας από την εθνικότητα, το χρώμα, τη θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε όλοι ενωμένοι σαν μια γροθιά και θα αγωνιστούμε για την φετινή χρονιά, για τα σχολεία που έχουμε ανάγκη. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Παλεύουμε για μέτρα στήριξης των σχολείων και των οικογενειών μας. Θα έχουμε ρεύμα και πετρέλαιο φέτος. Θα έχουμε λεφτά για φροντιστήρια. Θα τα βγάλουμε πέρα. Παλεύουμε για ένα σχολείο που θα μας μορφώνει και δεν θα μας εξοντώνει. Για ένα σχολείο όμορφο και χρήσιμο για όλους, όχι εξεταστική αρένα ανταγωνισμού. Σε αυτόν τον αγώνα θα έχουμε εναντίον μας και τους φασίστες εκτός από τις κυβερνήσεις και τα υπουργεία του σάπιου συστήματος. Τις επόμενες μέρες να εκφράσουμε την καταδίκη μας ενάντια και στο φασισμό με όλους τους τρόπους. Με συνθήματα, ζωγραφιές, πανό, με αντιφασιστικά γράφητι, φωτογραφίες σε κάθε σχολείο. Το φίδι ζωντανεύμα το νου, είμαστε πολλοί και παντού. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που μετά από τις γενικές μας συνελεύσεις αποφασίσαμε να είμαστε εδώ στον κοινό αγώνα που έχουμε μαζί με τους συμμαθητές μας, τους συναδέλφους μας, τους φοιτητές μας. Βρισκόμαστε στη 15η λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής, 15η ημέρα λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ακόμα δεν έχουμε καθηγητές. Ακυρώνονται εργαστήρια και θεωρίες. Την ίδια ώρα εκατοντάδες φοιτητές μας που έρχονται από την επαρχία δεν έχουν αιστεία να μείνουν, γιατί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Αθήνα, δεν έχει δικές του αιστείες και αναγκάζονται να δίνουν 300 και 400 σε νίκια. Η απάντηση της Βρυτανίας γνωστή, ότι εδώ και 3 χρόνια, από το 2019, φτιάχνεται η αιστεία. Παράλληλα, δεν υπάρχει καμιά μέρημνα για τους εργαζόμενους φοιτητές, ούτε καν εμβόλυμα εξεταστική που υπάρχει σε όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Και τα επαγγελματικά μας δικαιώματα είναι στον αέρα. Αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές καθημερινά του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αυτή είναι η κατάσταση που κυβερνήσει Βρυτανία και Υπουργείο Παιδείας σφυρίζουν αδιάφορα. Προτιμούν να δίνουν εκατομμύρια για τους επιχειρηματικούς ομίλους, να παίρνουν βραβεία για τα μάτια του κόσμου και την ίδια ώρα να μην έχουμε χαρτί στις τουαλέτες μας, τα αμφιθέατρά μας να είναι σπασμένα. Ο δρόμος λοιπόν είναι ένας. Ενωμένοι μαζί με τους φοιτητές μας, τους εργαζόμενους, μαζί με τα σωματεία, τα συνδικάτα και τους φοιτητικούς μας συλλόγους, να οργανώσουμε τον αγώνα για καλύτερες σπουδές με δικαιώματα. Γι' αυτό θα είμαστε όλοι και καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετάσχει στην απεργία 9 Νοέμβρη,
γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος, ο δρόμος του αγώνα και της συλλογικής διεκδίκησης. Ευχαριστώ. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας αποδεδειγμένα δεν έχουν κανένα σκοπό να λειτουργήσουν τα σχολεία έτσι όπως πρέπει και μας αξίζει. Μας έχετε πρίξει από τη μέρα που ανοίξαμε ως τώρα πόσο δύσκολο θα είναι φέτος και να μην ζητάμε και πολλά. Απαντήστε μας όμως, αν φταίει τελικά η δική μας μοίρα ή οι πολιτικές και οι αποφάσεις σας. Δεν σας φτάνει που 4 στους 10 που έδωσαν πανελλαδικές έμειναν ξανά εκτός και που σχεδόν το 50% των μαθητών έγραψαν κάτω από τη βάση με την Τράπεζα Θεμάτων. Γιατί επεκτείνεται την Τράπεζα Θεμάτων φέτος και στη Γάμα Λυκείου? Ποιος θα τα βγάλει πέρα, με τι χρήματα? Δεν ξέρετε πόσο ζορισμένοι είμαστε σπίτι μας με την ακρίβεια? Γιατί με απόφαση του Άδωνη κάνετε αύξηση των τιμών στα κηλικία? Δεν τρέπεστε? Τι θέλετε, να μετράμε και το ευρώ για να φάμε ένα κουλούρι 7 ώρες στο σχολείο ή να ξεκινήσουν οι λιποθεμίες από την πείνα? Και ειρωνεύεστε τους μαθητές που φωνάζουν για την τυρόπιτα? Γιατί λέτε ψέματα πως δεν θα κρυώσουμε το χειμώνα? Ήδη μας ενημερώνουν στα σχολεία πως τα καλοριφέρ θα ανοίγουν συγκεκριμένες ώρες. Εκτός αν βάλετε τους γονείς μας να πληρώνουν έξτρα. Τα χρήματα που ήδη πληρώνουν οι γονείς μας σε φόρους, πού πάνε? Μάλλον πάνε στους ομίλους ενέργειας που τρίβουν τα χέρια τους από τα δις που βγάζουν, όσο εμείς θα τα τρίβουμε από το κρύο. Μας θέλετε αμόρφωτους? Γιατί έχουμε κενά? Γιατί σε πολλά ΕΠΑΛ δεν έχουν πάει ακόμα βιβλία και καθηγητές στις ειδικότητες? Γιατί τα μουσικά και τα καλλιτεχνικά σχολεία έχουν κενά σε συγκεκριμένα μουσικά όργανα, μαθήματα χορού, θεάτρου και κινηματογράφου? Παίρνουμε δύναμη από ό,τι έχουμε καταφέρει ως τώρα με τους αγώνες μας. Έτσι αποτρέψαμε ή καθυστερήσαμε την εφαρμογή νόμων, όπως η τράπεζα, οι περιορισμένες επιλογές στο μηχανογραφικό. Καλύφθηκαν κάποια κενά σε καθηγητές και καθαριότητα. Με συλλογικότητα και αλληλεγγύη δεν αφήνουμε κανένα μόνο ή μόνη στις δυσκολίες. Αποτρέψαμε ακόμα και διακοπές ρεύματος στις συμμαθητές μας. Έτσι θα το ξανακάνουμε. Θα αγωνιστούμε, κανείς να μην χάσει εκδρομή λόγω χρημάτων και κανείς μας να μην παρατήσει τον ήρωα του να σπουδάσει. Έχουμε κοινά αιτήματα για όλα τα σχολεία. Ούτε σκέψη για εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στη Γάμα Λυκείου, κατάργησή της σε Α και Β Λυκείου, όπως και της ΕΒΕ. Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα σχολεία, για όλα τα μαθήματα, για όσους το έχουν ανάγκη. Μείωση των τιμών στα σχολικά κηλικία με κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφής μας. Κανένα κενό σε καθηγητές σε κανένα μάθημα. Δωρεάν γεύμα ή σνακ για όλους με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Βιβλία και καθηγητές τώρα στα ΕΠΑΛ και καλλιτεχνικά και μουσικά σχολεία. Ούτε ευρώ για θέρμανση από την τσέπη μας. Δωρεάν μετακίνηση για όλους. Δωρεάν τεστ για τον κορονοϊό, υγιεινή και καθαριότητα σε όλα τα σχολεία. Καλούμε το επόμενο διάστημα σε συνέχεια των κινητοποιήσεών μας στις 9 Νοέμβρη στην απεργία, γιατί οι μαθητές και οι φοιτητές είναι δίπλα στους εργαζομένους. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα βρισκόμαστε εδώ για πολλωστή φορά μαζί με εσάς τα παιδιά μας για το αυτονόητο. Είμαστε εδώ μαζί σας γιατί διεκδικούμε ολόπλευρη σύγχρονη μόρφωση για κάθε μαθητή. Αυτή τη στιγμή εμποδίσαμε και καταγγείλαμε τη βιντεοσκόπηση από τις μονάδες εδώ των ΜΑΤ και σταμάτησε αυτή τη στιγμή με την καταλυτική παρέμβαση όλων μας, έτσι ώστε να μην λειτουργήσετε σαν πειραματόζωα. Έχετε ανάγκη από ένα σχολείο που θα προστατεύει και θα μορφώνει ολόπλευρα και όχι αποσπασματικά. Έχετε ανάγκη από ένα σύγχρονο σχολείο και όχι από ένα σχολείο που θα κάνετε μαθήματα μέσα σε αίθουσες κλουβιά. Εμείς λοιπόν οι γονείς σας, μαζί και με τους δασκάλους σας, τους εκπαιδευτικούς και εσάς τους μαθητές, θα συνεχίσουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων, οργανώνοντας σε κάθε σχολείο μαζί με τους συλλόγους γονέων τη δράση μας. Να αυξηθεί τώρα η χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος λειτουργίας των σχολείων. Παλεύουμε για μαζικούς διορισμούς μαζί σας εκπαιδευτικών, εξασφάλιση μόνιμου προσωπικού καθαριότητας, πλήρους εργασίας σε κάθε σχολείο. Εξασφάλιση όλου του απαραίτητου βοηθητικού προσωπικού, φύλακες, σχολικούς τροχονόμους, τραπεζοκόμους, επιστάτες. Κανένα σχολείο χωρίς σχολικό γιατρό και νοσηλευτή, χωρίς σχολικό ψυχολόγο που τόσο πολύ έχετε ανάγκη και κοινωνικό λειτουργό. Δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας. Κανένας μαθητής χωρίς κάλυψη παράλληλης στήριξης. Πρόγραμμα τώρα ενισχυτικής διδασκαλίας σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες. Μόνιμος δάσκαλος σε κάθε ολοήμερο τμήμα για να εξασφαλιστεί η σταθερή παιδαγωγική σχέση μελέτης μαθητών. Διεύρυνση του προγράμματος σχολικών γευμάτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Να εξασφαλιστεί τώρα η δωρεάν μεταφορά μαθητών από κάθε σχολείο με ευθύνη της περιφέρειας.
δωρεάν προγράμματα αθλητικής πολιτιστικής δραστηριότητας σε κάθε Δήμο. Κεντρικό πανελλαδικό σχέδιο ανέργευσης τώρα σύγχρονων νέων σχολείων. Κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και της ελάχιστης βάσης. Πολύ περισσότερο παλεύουμε για εσάς, γιατί θέλουμε να είστε χαρούμενοι σε ένα σχολείο που δεν θα σας εξοντώνει, θα σας εμπνέει και ουσιαστικά θα σας δίνει εφόδια για το μέλλον. Συνεχίζουμε αγωνιστικά με την πορεία μας.